Η άνοδος της θερμοκρασίας τα τελευταία 24 ώρα ανέδειξε για ακόμη μια φορά τις δύσκολες συνθήκες στον καταβλισμό του κατσικά. Η κατάσταση είναι αφόρητη. Η ζέστη, σε συνδυασμό με την υγρασία που υπάρχει, μετατρέπει τις σκηνές σε μικρά καμίνια που κυριολεκτικά βράζουν. Μικρά παιδιά, γυναίκες, ηλικιωμένοι, όλοι μέσα στο κέντρο του κατσικά, στο οποίο μπορεί οι συνθήκες να έχουν βελτιωθεί τους τελευταίους μήνες, αλλά μένουν ακόμη πολλά να γίνουν. Κάποιοι δεν αντέχουν τη ζέστη και αναζητούν σκιά στα δέντρα που βρίσκονται απέναντι από το κέντρο, ενώ τα μικρά παιδιά σκαρφαλώνουν στους κορμούς και μένουν εκεί για ώρες μέχρι να πέσει ο ήλιος, να κουραστούν από το παιχνίδι και να γυρίσουν στις σκηνές. Και στο ΤΟΛ που έχει παραχωρηθεί στις μη κυβερνητικές οργανώσεις, η κατάσταση είναι πάνω κάτω ανάλογη. Οι βρύσες που μπήκαν στην είσοδο του κέντρου συμβάλλουν, αλλά είναι σίγουρο ότι θα χρειαστούν κι άλλες για να καλύψουν τις ανάγκες εν ώψη του καλοκαιριού που μόλις ξεκίνησε. Η δυσοσμία που αναδύεται από τα λίμματα που τρέχουν έξω από την είσοδο του κέντρου στον Κατσικά δεν αποτυπώνεται, ευτυχώς, στην τηλεοπτική κάμερα. Τα νερά τρέχουν και η μυρωδιά σε απομακρύνει, ενώ οι μύγες και τα κουνούπια κάνουν επέλαση. Η απότομη άνοδος θερμοκρασίας που αναμένεται να διατηρηθεί και τις επόμενες μέρες φέρνει στο προσκήνιο για ακόμη μια φορά την ανάγκη να διορθωθούν άμεσα πράγματα που άπτονται της υγιεινής και της ασφάλειας τόσο των προσφύγων όσο και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας άλλωστε και ζέστης, αναπτύσσονται μικρόβια που είναι εύκολο να μεταφερθούν. Το επόμενο διάστημα, και ενώ θα μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού, τα πράγματα θα δυσκολεύουν για τους πρόσφυγες, καθώς βρίσκονται στη μέση μιας έκτασης με μηδενική σκιά, ενώ έχουν να αντιμετωπίσουν κυριολεκτικά ό,τι έρπει και πετάει. Ελπίζουμε, ειδικά το θέμα των λιμάτων, να το εξετάσουν οι αρμόδιοι φορείς και να λάβουν μέτρα, μιας και είναι ανοιχτή εστία μόλυνσης, με ό,τι αυτό βέβαια σημαίνει.